Καλησπέρα. Θα λύσουμε μία άσκηση στους οδοντοτούς τροχούς. Η άσκηση μας λέει το εξής. Δίνεται ζεύγος παράλληλων οδοντοτών τροχών με διάμετρο κεφαλών κινητήριου τροχού 10 ίσον 48 χιλιοστά. Ο αριθμός των δοντιών είναι Z1 ίσον 22. Η σχέση μετάδοσης είναι Y ίσον 1 τέταρτο. Και μας ζητάει να υπολογίσουμε τα εξής. Το μοντούλ μη διαμετρικό βήμα, τον αριθμό δοντιών Z2, τη διάμετρο D01, αρχική διάμετρο D02 και την απόσταση α. Η απόσταση α είναι η απόσταση των κέντρων των δύο τροχών. Πάμε λοιπόν να λύσουμε την άσκηση. Πάμε να βρούμε το μοντούλ. Το μοντούλ θα το λύσουμε από τον τύπο, γνωρίζουμε τον D1 και το Z1. Άρα, από τον τύπο D1 ίσον μοντούλ επί Z1 συν 2 μπορούμε να βρούμε το μοντούλ. Δίνουμε λοιπόν ως προς μοντούλ D1 προς Z1 συν 2. Τότε μοντούλ ίσον το D1 είναι 48 χιλιοστά δια Z1 το οποίο είναι 22 συν 2 μας κάνει 24, 48 δια 24 αυτό μας κάνει 2 χιλιοστά. Βρήκαμε λοιπόν το μοντούλ. Στις περισσότερες ασκήσεις θα βρούμε το μοντούλ. Επειδή περιλαμβάνεται στους περισσότερους τύπους, μπορούμε εύκολα να βρούμε και τα υπόλοιπα στοιχεία. Πάμε να βρούμε λοιπόν τώρα το Z2. Το Z2 το βρούμε από τη σχέση μετάδοσης. Γνωρίζουμε ότι Y ίσον 1 τέταρτο. Z1 προς Z2 ίσον 1 τέταρτο. Χιαστή 4 επί Z1 ίσον με Z2 συνεπάγεται 4 επί Z1, το Z1 είναι 22, 4 επί 22 μας κάνει 88 δόντια. Πολύ προσοχή, ο αριθμός των δοντιών δεν έχει μονάδες, είναι καθαρός αριθμός. Πάμε να βρούμε τώρα την αρχική διάμετρο D01. D01 δίνεται από τον τύπο D01 ίσον μη επί Z1. Συνεπάγεται λοιπόν D01 ίσον 2 χιλιοστά επί Z1 που μας το δίνει είναι 22. D01 λοιπόν είναι ίσον με 44 χιλιοστά. Μεγάλη προσοχή στις μονάδες. Πάμε να βρούμε τον D02 με τον ίδιο τόπο. Μη επί Z2. Συνεπάγεται D02 ίσον 2 επί 88 χιλιοστά. Συνεπάγεται D02 είναι ίσον 2 επί 88 μας κάνει 176 χιλιοστά. Βρήκαμε και τον D02. Εννοείται ότι μπορούμε να βρούμε και τον D02 από τη σχέση μετάδοσης, δηλαδή Y ίσον 1 τέταρτο, δηλαδή 1 προς D02 ίσον 1 τέταρτο και τότε D02 ίσον 4 φορές το D01, που αυτό μας κάνει D02 ίσον 4 επί 44, μας δίνει πάλι το ίδιο αποτέλεσμα, 176 χιλιοστά. Βρήκαμε λοιπόν και τον D02 με δύο διαφορετικούς τρόπους. Πάμε να βρούμε το α που είναι η απόσταση των κέντρων των δύο τροχών. Αυτό εδώ δηλαδή είναι το α. Το α λοιπόν είναι ίσον με D01 συν D02 δια 2 συνεπάγεται α ίσον. Το D01 είναι 44 χιλιοστά συν 176 χιλιοστά δια 2 συνεπάγεται. Α, 44 και 176 μας κάνει 220 χιλιοστά δια 2. Συνεπάγεται α ίσον 110 χιλιοστά. Βρήκαμε λοιπόν και το α. Πολύ προσοχή, πρέπει να θυμόμαστε αρκετούς τύπους και πολύ προσοχή στις μονάδες. Τα περισσότερα αποτελέσματα από ό,τι βλέπετε βγαίνουν σε χιλιοστά, εκτός από τον αριθμό των δοντιών που είναι καθαρός αριθμός, όπως και η σχέση μετάδοσης. Ευχαριστώ πολύ. Περισσότερες ασκήσεις μπορείτε να βρείτε στο τεχνικήεκπαίδευση.gr.